Αγαπητοί θεατές μας, σήμερα η εκπομπή θα έχει και μια διαφορετική χρειά. Δεν θα έχουμε ζωντανή κάλυψη με καλεσμένο ως συνήθως, αλλά είναι μια ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το βιβλίο «Καθαρόιμος οδηγός τετρακίνητων αποδράσεων», το οποίο έχουμε γράψει μαζί με την Ξένια την Κουτσογιάννη. Καλησπέρα, Ξένια. Καλησπέρα και από μένα. Και να το γνωρίσετε λίγο καλύτερα, όσοι δεν το έχετε ήδη αντιληφθεί, τι έχουμε, τι περιέχει. Είναι ένα βιβλίο, Γιάννη, να πούμε στους φίλους που μας βλέπουν, το οποίο το συζητήσαμε μεταξύ μας πάρα πολύ καιρό πριν αρχίσουμε να το γράφουμε. Κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, ένα πολύ μεγάλο μέρος της έρευνας αυτής οφείλεται σε σένα και την αγάπη την οποία πάντα είχες για το off-road. Και μάλιστα να πω, παρόλο που δεν θέλεις να λέγεται, ότι τον καιρό εκείνο είχες και ένα παρατσούκλι, το θυμάσαι πώς σε λέγανε? Πιο απ' όλα. Αυτό που δεν θέλεις να λέμε. Που αρχίζει από πει. Ναι, τον πατριάρχη της τετρακίνησης. Την δεκαετία ήδη του 90, όταν το off-road ήταν ένα παιχνίδι για πάρα πολύ λίγους, όταν τα τζιπ, τα τετρακίνητα δεν κυκλοφορούσαν τόσο πολύ στους δρόμους, όταν μέσα στις πόλεις τα κοιτάγανε σαν περίεργα φαινόμενα, όταν κάποια φουσκωμένα τζιπ συγκεκριμένης μάρκας, συγκεκριμένης κατηγορίας κυκλοφορούσαν αποκλειστικά και μόνο στο κολονάκι Πουλμούρ. Ναι. Και τα πραγματικά εργαλεία ήταν ελάχιστα. Νομίζω, Γιάννη, ότι μια και είμαστε και δυο μαζί τώρα εδώ, είναι μια ευκαιρία να πούμε, να πεις εσύ κυρίως μερικά πράγματα για σένα. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό κάνεις αυτή την πάρα πολύ ωραία εκπομπή, έχεις αυτό το υπέροχο χάρισμα να θες να μοιράζεις αυτό το πράγμα που αγαπάς με τους φίλους μας. Έχεις τον off-roader, έχεις τις 4x4 εκδρομές. Να σου κάνω εγώ σήμερα τις ερωτήσεις για να δώσουμε στους φίλους που δεν σε ξέρουν και μετά θα μιλήσεις εσύ για μένα. Ναι, γιατί όχι. Γιατί λοιπόν, όχι. Πες. Λοιπόν, ξεκίνησες από το 4x4 εκδρομές, έτσι δεν είναι? Ξεκίνησα πρώτα γεννημένο στην Αθήνα. Γεννήθηκα στην Αθήνα, κλεισμένος μέσα σε τσιμεντένιο διαμέρισμα, μακριά από τη φύση, ένα παιδί της πόλης, όπως πάρα πολλοί από τους θεατές μας φαντάζομαι. Αλλά όμως είχα την τύχη να ο πατέρας μου να ασχολείται με τη φύση και να με παίρνει μαζί του με την κάθε ευκαιρία. Πανεβαίναμε στο βουνό, χωρίς τζιπ, χωρίς τετρακίνητο. Τα πόδια. Με τα πόδια, είτε κάνοντας σκι, μικρός, είτε με το αυτοκίνητο, ένα ταπεινό αυτοκίνητο της εποχής. Τι? Το πιο αγαπημένο για τις εκτός δρόμου ήταν ένα Fiat Polski. Από αυτά τα τετράγωνα. Περάσανε βέβαια αρκετά. Από τότε μεγάλωσα βέβαια, μπήκα στο Πολυτεχνείο, τοπογράφος μηχανικός. Και από εκεί ξεκινάει και η αγάπη για τους χάρτες, για την πλοήγηση, για τις εξερευνήσεις. Ακριβώς. Την αγάπη για εξερεύνηση την είχα από μικρό παιδί. Τη θυμάμαι όποτε πηγαίναμε σε μια παραλία, σε ένα βουνό, εξαφανιζόμουν και ανακάλυπτα τι υπάρχει πίσω από το βράχο, τι υπάρχει πίσω από το δέντρο. Είχε συνέπειες αυτό? Αυτό είχε συνέπειες. Θετικές. Γιατί ανακάλυπτα πράγματα και έτσι... Αρνητικές? Αρνητικές όχι, δεν είχε. Ανακάλυπτα πράγματα και μου κινούσε την περιέργεια να δω και ακόμα παρακάτω, τι έχει και ακόμα παρακάτω. Αργότερα, σπουδάζοντας τοπογράφος, εστίασα μάλλον την προσοχή μου και το ενδιαφέρον μου στους ψηφιακούς χάρτες. Από πότε? Από τη δεκαετία του 90, αρχές του 90. Οπότε, τι μορφή είχαν οι ψηφιακοί χάρτες? Για την ακρίβεια... χρηστική για τον κόσμο? Όχι. Για την ακρίβεια, πριν το 90. Τέλειωσα το Πολυτεχνείο το 1988. Mm-hmm. Τότε που δεν υπήρχε Google Earth, δεν υπήρχαν δορυφορικοί χάρτες, δεν υπήρχαν ψηφιακοί χάρτες, ήταν όλοι χάρτινοι. Δεν είχαν υπολογιστές στα σπίτια μας τη δεκαετία του 90. Ελάχιστοι υπολογιστές και το ίντερνετ σας πάργανα. Ακριβώς. Για, πες, παρακαλώ. Και φυσικά αυτό με μάγεψε και μαζί με την αγάπη για την εξερεύνηση της φύσης γενικά,
Έμπλεξα με αυτό το αντικείμενο και με το ακόμα χειρότερο που λέω, που αρρώστησα με αυτό, με τις εικόνες. Εικόνες λέω γιατί είναι δορυφορικές και αεροπορικές απεικονίσεις. Να μην πούμε σε τεχνικούς όρους, τέλος πάντων η γη όπως φαίνεται από ψηλά. Ότι εκείνη την εποχή αυτές τις απεικονίσεις που λες, τις δορυφορικές ή τις αεροφωτογραφίες, τις αγοράζαμε κομμάτι-κομμάτι και μάλιστα ακριβά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπεις και να βρεις μια αεροφωτογραφία στο Google Earth, δεν υπήρχε. Ούτε να βρεις μια παλιά αεροφωτογραφία κάτι. Έπρεπε να πας στην γεωγραφική υπηρεσία στρατού, αν η περιοχή δεν ήταν διαβαθμισμένη, να την, καλά δεν το λέω, να την αγοράσεις. Επομένως ήταν ένα πολύ ακριβό σπόρο αυτό το να ψάχνει κανείς δορυφορικές φωτογραφίες και αεροφωτογραφίες ακόμα πιο... Ναι, αυτά υπήρχαν οι αναλογικές φωτογραφίες, δηλαδή τυπωμένες σε χαρτί με κλασικές μεθόδους, αλλά οι ψηφιακές ήταν στο ξεκίνημα. Και κάνοντας, τελειώνοντας το Πολυτεχνείο, ήμουνα από τους πρώτους, ο πρώτος στους τοπογράφους φοιτητής, ο οποίος έκανε, βρήκε και έκανε δουλειά με ψηφιακή εικόνα. Να σκεφτείτε ότι η εικόνα αυτή δεν υπήρχε στην Ελλάδα και ήρθε από την Αμερική. Ήρθε από την Αμερική από έναν Έλληνα ο οποίος έγραψε ένα γνωστό βιβλίο έξω, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, και με χίλια μύρια ζόρια μέσω του Δημόκριτου και κάποιων επαφών βρέθηκε μια εικόνα 512x512 πίξελ μόνο, υψηλή ανάλυση για την εποχή, και ασπρόμαυρη. Έκτοτε βέβαια μπήκα στο χώρο των GIS, συστήματα πληροφοριών γης ψηφιακά, και της δορυφορικής τηλεπισκόπησης, remote sensing, και όλα αυτά δέσανε το αντικείμενο της χαρτογραφίας και αργότερα των GPS που εμφανιστήκαν αργότερα. Και υποθέτω ότι όλη αυτή η μανία της εξερεύνησης και της απεικόνησης ήταν κάτι το οποίο σε έκανε να θες να πας πιο μακριά, να θες να ψάξεις όλα τα δρομάκια, να θες να στρίψεις σε κάθε μικρό χωματόδρομο να δεις τι έχει από πίσω. Και εκεί μπήκε, υποθέτω, το off-road στη ζωή σου. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή οι χάρτες που είχαμε τότε ήταν στοιχειώδεις. Θα έλεγα ζωγραφιστοί χάρτες, ζωγραφισμένοι από γραφίστες στο χέρι, στο πόδι. Μα νομίζω ότι και στις αρχές του 2000 που πια άρχισε το off-road να γίνεται πιο μαζικό και αρχίσανε να φαίνονται και τα πρώτα φόρα και τα λοιπά, οι πρώτοι χάρτες τους οποίους όλοι χρησιμοποιούσαμε εκτός από τη γνωστή εταιρεία, την Ανάβαση ας το πούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος, άλλωστε η Ανάβαση είναι αυτή στην οποία μπορείτε να βρείτε το βιβλίο μας, το βιβλιοπωλείο της Ανάβασης, ήταν η πρώτη η οποία έκανε σωστή χαρτογράφηση, χρησιμοποίησε σωστά συστήματα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, αλλά πριν από αυτά χρησιμοποιούσαμε αξιόπιστους χάρτες, πλην όμως δεν είχαν και πάρα πολύ μεγάλη ταύτιση με την πραγματικότητα. Ακριβώς. Ακριβώς. Να μην μπούμε σε αυτή τη... Όχι, να μην το, τις λεπτομέρειες και κουράσουμε τον κόσμο. Αυτό είναι γενικά το background, το επιστημονικό που έχω και το επαγγελματικό. Πες μας τώρα και για το χόμπι. Τώρα θα σας πω και για το χόμπι τρεις κουβέντες. Το 1994 απέκτησα το πρώτο μου τετρακίνητο αυτοκίνητο, ένα άσπρο Νίβα, το οποίο είναι ίσως και το μοναδικό που έχω στην καρδιά τόσο πολύ, παρόλο ότι απέκτησα αργότερα και ένα Mercedes G, θεωρούνται από τα καλά, ας πούμε, αυτοκίνητα για τη δουλειά μας. Και από τότε βέβαια με έπιασε μια τρέλα να ανακαλύψω δρόμους, σημεία τα οποία δεν υπήρχαν μέσα στους χάρτες. Εποχή προ-GPS και εποχή προ-ηλεκτρονικών μέσων, είτε social media είτε forums, μόνο οι λέσχες υπήρχαν, δύο τον αριθμό τότε, και πολλές παρέες. Ήταν η Εκάλη η μία. Ήταν η Εκάλη, είχε ξεκινήσει το περιστέρι λέσχη Περιστερίου. Στην Αττική αυτές δεν υπήρχαν άλλες. Και βέβαια να πούμε ότι το GPS το εμφανίστηκε και μάλλον το γνώρισε ο κόσμος της τετρακίνησης στο GPS, ότι μπορούμε να βάλουμε GPS στο αυτοκίνητό μας και ότι αυτό μας διευκολύνει στις εκτός δρόμου εξερευνήσεις μας, με το καταπληκτικό παιχνίδι που είχε οργανώσει εκείνη την εποχή ο Γιάννης Αθανασίου με τον Ιχνηλάτη, το Garmin Experience, ναι, που μας είχε δώσει GPS, τα βάζαμε σφραγισμένα. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι, το πρώτο κυνήγι θησαυρού και η πρώτη επαφή που και εγώ, αλλά φαντάζομαι και πάρα πολλοί άλλοι, είχαμε με το GPS μέσα στο αυτοκίνητό μας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το GPS ήταν ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούταν στη θάλασσα περισσότερο. Δεν μπορούσες να φανταστείς
πώς, με ποιο τρόπο θα σε διευκολύνει στη στεριά. Και βέβαια τώρα δεν υπάρχει τετρακίνητο που να μην έχει μέσα GPS. Δεν υπάρχει κινητό που έχουμε στην τσέπη μας. Αυτό. Το ερώτημα είναι, Γιάννη, μια και σου είπα, θα σου κάνω εγώ τις ερωτήσεις σήμερα. Πόσοι από τους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν με τζιπ, που οδηγούν στα βουνά, που πάνε εξερευνήσεις, που πάνε εκδρομές, που θέλουν να ψάξουν τους δρόμους και τα δρομάκια, πραγματικά γνωρίζουν τη χρήση του? Αυτό, βάζω το GPS και του λέω να με πας από εδώ εκεί, είναι μια χρήση η οποία μας καλύπτει, ή πρέπει να κάνει, ξέρει κανείς και άλλα πράγματα? Αυτή η χρήση που ανέφερες, δηλαδή πατάω το κουμπί, είμαι εδώ, θέλω να με πας εκεί, είναι πολύ πρακτική για μέσα στις πόλεις. Όταν είμαστε εκτός πόλεων και εκτός πυκνού οδικού δικτύου, δεν αρκεί. Δεν επαρκεί δηλαδή απλώς να ξέρεις πού θες να πας και να πατήσεις ένα κουμπί και να του πεις πήγαινε με. Πολλά από αυτά τα θεματάκια, όπως και το πώς διαβάζουμε χάρτη, πώς προσανατολιζόμαστε, πώς καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε, είτε με το GPS είτε χωρίς το GPS, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο. Δεν ξέρω. Δεύτερο αυτό κεφάλαιο. Κοίταγα, κατέβασα το κεφάλι μου πριν. Αυτό κοίταγα. Παίζει ρόλο σε ποιο κεφάλαιο είναι? Ναι, είναι στο δεύτερο. Χάρτες και GPS. Χάρτες και GPS. Προσανατολισμό στο χάρτη, υπόμνημα στο χάρτη. Έχεις και κάποια θεωρητικά στοιχεία βέβαια για αυτούς οι οποίοι θέλουν να το πάνε λίγο πιο βαθιά. Αλλά εμάς περιπτώσει. Νομίζω ότι για κάποιον που θέλει να ξεκινάει τώρα, ή για κάποιον που κάνει το άθλημα, το αγαπάει το σπορ, το εξασκεί και θέλει να καταλάβει τα πώς και τα γιατί, νομίζω ότι υπάρχουν οι απαντήσεις. Δηλαδή αυτό το βιβλίο, φυσικά και το γράψαμε εμείς και φυσικά ευλογάμε τα γένια μας, εννοείται σαφώς, αλλά περιέχει πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα και σε αυτούς που ξέρουν και σε αυτούς που δεν ξέρουν. Σίγουρα έχει κάτι να κερδίσει ο καθένας, τουλάχιστον στο κομμάτι της πλοήγησης και των χαρτών. Και όχι μόνο. Να πω ένα μυστικό, λίγο προθύστερα τώρα στη ροή της εκπομπής, ότι το βιβλίο ξεκίνησε με μια δομή καθαρά για τους τετρακίνητους. Γράφτηκε με μια δομή ξεκινώντας από το αυτοκίνητο, την τετρακίνηση και τις τεχνικές οδήγησης. Να πω, Γιάννη, ότι αυτό το πρώτο σχέδιο του βιβλίου, το οποίο έχει γραφτεί και υπάρχει δηλαδή, ήταν σχεδόν 600 σελίδες χωρίς τα σκίτσα και τις φωτογραφίες. Όταν το είδε ο εκδότης, λέει, παιδιά, αυτό δεν είναι βιβλίο, αυτό είναι τηλεφωνικός κατάλογος, μήπως να το κόβαμε λίγο. Και εμάς περιπτώσει το βιβλίο που τώρα κυκλοφορεί είναι 370 σελίδες περίπου, μαζί με τα σκίτσα και τις φωτογραφίες. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι περιλαμβάνει τη μισή και λιγότερη από την ύλη, η οποία είναι ήδη υπάρχει γραμμένη. Κάποια στιγμή μπορεί να ακολουθήσει και δεύτερος τόμος. Τι έλεγες? Έλεγα ότι είχε μια διάρθρωση. Ναι, και βεβαίως είχε μια διάρθρωση τελείως διαφορετική, ναι. Ξεκινώντας με βάση το αυτοκίνητο. Όμως, αυτό επειδή γράφτηκε από το 2007 και μετά, μιλάμε για αρκετά χρόνια μέχρι να εκδοθεί, πέσαμε στην οικονομική κρίση. Στην οικονομική κρίση ο κόσμος άρχισε, όπως όλοι ξέρουμε, να πουλάει τα αυτοκίνητα, να αγοράζει ποδήλατα, να ψάχνεται οικονομικά να επιβιώσει και δεν κοίταγε πια για βιβλία και για εξορμήσεις. Οπότε έφτασε το πριν από 2 χρόνια περίπου, όπου ορίμασε, υπήρξε μια συγκυρία με μια έκθεση, ένα φεστιβάλ που οργανωνότανε, και αποφασίσαμε με την Ξένια να το επιταχύνουμε, να βγει επιτέλους αυτό το βιβλίο. Και όμως αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τη διάθεση του. Πες γι' αυτό. Όχι αναγκαστήκαμε. Ήταν φυσικό, ήταν αναμενόμενο. Πιστεύω ότι ακόμα και αν είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο όταν πρωτογράφτηκε, πάλι θα μπαίναμε στη διαδικασία να του αλλάξουμε τη δομή. Γιατί τώρα έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο κόσμος, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι τη φύση, σκεφτόμαστε τις εκδρομές, τις εξορμήσεις. Και έτσι λοιπόν γύρισε ανάποδα το βιβλίο και τα κεφάλαια τα οποία αφορούσαν τη φύση, την προστασία της φύσης και όλα αυτά τα πράγματα πήρανε μεγαλύτερη έκταση. Τα θέματα δε τα οποία αφορούσαν το αυτοκίνητο μπήκανε στο τέλος του βιβλίου ως δεύτερο επίπεδο, ναι. Ακριβώς, ναι. Βέβαια δεν ήταν ο Γιάννης σύμφωνος με αυτό. Είχαμε μια πολύ μεγάλη
συζήτηση για το αν πρέπει ή δεν πρέπει. Επέμενε και ο εκδότης και εν πάση περιπτώσει είναι. Δεν έχει υποβαθμιστεί όμως το αυτοκίνητο καθόλου. Όχι, όχι, καθόλου. Δεν έχει υποβαθμιστεί. Είναι το κυρίαρχο μέσο το οποίο πηγαίνουμε στη φύση, τουλάχιστον για το αντικείμενο του βιβλίου. Αλλά προτιμήσαμε να εστιάσουμε στη φύση, στην εκδρομή, στην εξόρμηση περισσότερο και λιγότερο στα του αυτοκινήτου. Και έτσι το υλικό υπάρχει όπως υπήρχε και στην αρχική σχεδίαση, αλλά είναι προς το τέλος και αυτό έχει και πρακτικούς λόγους, γιατί η τεχνολογία των αυτοκινήτων αλλάζει ραγδαία. Οι τετρακινήσεις, τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, τα βοηθήματα, ABS, ESP, Hill Descent Control και όλα αυτά έχουν αλλάξει ραγδαία και αλλάζουν βδομάδα με τη βδομάδα σχεδόν. Οπότε θα ήταν και λιγάκι άτομο να εστιάσει ένα βιβλίο σε κάτι το οποίο αλλάζει ραγδαία και να είναι η αρχή. Και βέβαια ο κόσμος ο οποίος βγαίνει στη φύση πια είναι πολύ, πολύ περισσότερος. Επομένως αυτό, επειδή πολλά κεφάλαια του μιλάνε για τη διαβίωση στη φύση, μιλάνε για την κατασκήνωση, προσωπικό εξοπλισμό, εξοπλισμό κατασκήνωσης, εξοπλισμό για μαγείρεμα, πάρα πολλά πράγματα, φωτιά, σκουπίδια, πολλά πράγματα που αφορούν οποιονδήποτε βγαίνει στη φύση, ήταν λογικό να γίνει αυτή η αναστροφή έτσι ώστε να μπορέσει να απευθύνεται δηλαδή σαφώς και σε ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στη φύση με άλλα μέσα και με τα πόδια και με μηχανές και με οτιδήποτε. Και βέβαια να πούμε και κάτι το οποίο είναι αρκετά της μόδας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανακαλύψει και οι ξένοι βέβαια και οι Αμερικάνοι που από εκεί ξεκινάνε τα πιο πολλά. Όρος overlanding, δηλαδή μηχανοκίνητη εξόρμηση σε μεγάλες αποστάσεις κατά κανόνα, με αυτονομία, ο καθένας δηλαδή έχει όλα τα απαραίτητα για να πάει, τα μηχανικά μέσα, έχει τα μέσα για να έχει διαβίωση αυτόνομη, χωρίς να χρειάζεται να πάει σε εστιατόριο, σε ξενοδοχείο, και αυτό μπορεί να γίνει για αρκετές μέρες. Δεν είναι δηλαδή για μια μέρα ένα πικνίκ, μια κατασκήνωση απλή, αλλά έχει αυτονομία να κινείται όσο δυνατόν μόνος του ή με την παρέα του. Αυτό ήρθε σε μια εποχή να γίνει γνωστό που εμείς ήδη το κάναμε από το 2006 στην Ελλάδα. Τότε βέβαια το λέγανε εκδρομές με κάμπινγκ και off-road. Τώρα πια είναι mainstream και το βιβλίο καλύπτει 100% αυτούς τους φίλους του αντικειμένου. Διότι το να πάει κανείς από το ένα μέρος στο άλλο και να χρησιμοποιήσει έναν εναλλακτικό χωματόδρομο αντί για την εθνική οδό ή έναν κύριο αγροτικό δρόμο, οπωσδήποτε δίνει μία άλλη ομορφιά και μία άλλη νότα περιπέτεια σε μία εκδρομή. Αλλά άμα μπορέσεις να μείνεις σε ένα ωραίο μέρος, να κατασκηνώσεις ένα ωραίο λιβαδάκι, σε μια ωραία ακροποταμιά, σε ένα ωραίο εκκλησάκι, ανεξαρτήτως καιρού, χειμώνα, καλοκαίρι, αυτό βέβαια κάνει την εξόρμηση πολύ πιο ενδιαφέρουσα, πολύ πιο δυναμική και δίνει μία άλλη ενέργεια, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια πολλοί μας ρωτάνε, μα καλά, πάτε κατασκήνωση το χειμώνα? Γιατί το κάνετε αυτό? Και βέβαια, πραγματικά είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν, μα γιατί μας αρέσει? Μα γιατί σας αρέσει αφού κάνει κρύο? Ναι, κάνει κρύο, αλλά όταν ξέρεις πώς να ντυθείς, όταν ξέρεις πώς να στήσεις την κατασκήνωσή σου, όταν ξέρεις τι πράγματα να πάρεις μαζί σου, όταν ξέρεις πώς να ανάψεις φωτιά και πώς να τη διατηρήσεις, όταν ξέρεις πώς να αναζητήσεις καταφύγιο ψάχνοντας στο χάρτη τα σωστά μέρη, και αυτά όλα γράφονται μέσα στο βιβλίο, οι πιθανότητες του να κρυώσεις είναι πολύ λίγες και του να κινδυνεύσεις είναι ελάχιστες. Γιατί στην Ελλάδα, στη φύση, στα βουνά της Ελλάδας, οι κίνδυνοι είναι πραγματικά ελάχιστοι. Γυρνάμε, Γιάννη, σχεδόν 15 χρόνια τα βουνά. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εξορμήσεις και δύσκολες εξορμήσεις οι δυο μας. Δεν το προτείνουμε αν δεν έχετε μια σχετική εμπειρία. Έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια από φόρα και από εκδρομές και από παρές και οι δυο μας και πριν γνωριστούμε και αφού γνωριστήκαμε. Και πιστεύουμε ότι έχουμε μία εμπειρία. Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μία εκπομπή να εξηγήσουμε τι εφόδια έχουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Ίσως να ήταν πολύ ενδιαφέρον για κάποιους. Ναι. Αλλά χωρίς γνώσεις και χωρίς έστω και μία θεωρητική κατάρτιση, νομίζω ότι δεν θα πρέπει κανείς να ξεκινήσει να πάει στο βουνό μόνος του. Όταν όμως φτάσεις στο σημείο να μπορείς να πας στο βουνό μόνος σου, τότε οι ομορφιές είναι ατελείωτες.
είναι μοναδικές. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία, ειδικά όταν είσαι στην ησυχία της φύσης, χωρίς να την διαταράσεις, χωρίς να έχεις μουσικές, ήχους, οτιδήποτε. Μόνο σκύλους. Μόνο σκύλους. Ή σκύλους, τέλος πάντων. Μπορείς να ζήσεις απίθανες στιγμές, τις οποίες δεν μπορείς να τις γνωρίσεις με καμία παρέα, γιατί η παρέα θα μιλήσει, θα φωνάξει, θα ανοιγοκλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου, θα κάνει οτιδήποτε. Πράγματα τα οποία, αν δεν τα ζήσεις, δεν θα τα καταλάβεις ποτέ. Όπως έλεγες και πριν, Ξένια, λέμε πάμε για κάμπινγκ σε κάποιους άσχετους ανθρώπους, τυχαίνει να κουβεντιάζουν, πάμε για κάμπινγκ. Ναι, λέει, κάνω και εγώ κάμπινγκ. Mm-hmm. Πού πάτε? Αύγουστο. Ναι, λέμε πάμε, ξέρω εγώ, στο βουνό, πάμε στα χιόνια. Οπ, μένουν τι χιόνια, τι βουνό. Κάμπινγκ είναι αυτό, δεν είναι κάμπινγκ. Το κάμπινγκ είναι στην Αγιάννα. Το κάμπινγκ είναι στη θάλασσα το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει άλλο κάμπινγκ στη μέση αντίληψη του κόσμου. Είναι ένα πράγμα το οποίο, αν δεν το γνωρίσεις, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Και επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι το κάμπινγκ παραθερισμού, στήσαμε τσαντήρι, καταλάβαμε την παραλία, μας κοιτάνε όλοι σαν τους άστεγους, είναι από ανάγκη, γιατί υπάρχουν αρκετοί, δεν τους κατηγορούμε, είναι από ανάγκη για τις διακοπές τους, δεν έχουν άλλα μέσα. Είναι στάση ζωής, είναι επιλογή, το κάνουν γιατί τους αρέσει. Είναι θεμητό, ο καθένας διασκεδάζει με ποιον τρόπο θέλει, δεν είναι κατακριτέο. Απλά στο βουνό συναντάς πολύ πιο δύσκολα ανθρώπους, έως ποτέ ανθρώπους, ιδιαίτερα το χειμώνα. Πρέπει να σ' αρέσει η μοναξιά, πρέπει να σ' αρέσει η φύση, πρέπει να έχεις μια παρέα με την οποία είσαι δοκιμασμένος, είσαι δεμένος και θα μπορέσεις να μοιραστείς αυτή την καταπληκτική και μοναδική εμπειρία. Και βέβαια, μπορεί εμείς τα δικά μας, τη δική μας εποχή, τα παλιά τα χρόνια, ναι, που ήταν τα πάντα καλύτερα, να υπήρχαν τα φόρα και ήταν πολύ εύκολο κανείς να κάνει μια ανάρτηση, να βρει μια παρέα και να κάνει μια εκδρομή με την παρέα του, να αποκτήσει την εμπειρία, να δεθεί και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι πέρασε μια περίοδος που όλο αυτό το πράγμα έπεσε σε μια θύελα και γίνανε πολλές ανακατατάξεις, αλλά νομίζω πως τώρα τα social media προσφέρουν και πάλι αυτή τη δυνατότητα. Περισσότερες, ακριβώς, ναι. Και να τονίσω και κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο περίεργο, επειδή το ελεύθερο κάμπινγκ στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται, δεν μιλάμε για τέτοιο κάμπινγκ, μιλάμε για διανυκτερεύσεις. Δηλαδή πας μετά την δύση του ήλιου, στείνεις ένα αντίσκηνο ή οτιδήποτε άλλο, μένεις μέσα στο αυτοκίνητο, μένεις σε σκηνή οροφής, υπάρχουν πολλές επιλογές που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Και το πρωί μαζεύεις τα πραγματάκια σου και φεύγεις, φροντίζοντας να αφήσεις τον τόπο καθαρότερο από ό,τι τον βρήκες. Δεν μιλάμε για κατασκηνώσεις μόνιμες. Μην παρεξηγηθούμε. Πες μας λίγα για σένα, Ξένια, πριν μπούμε λιγάκι στα κεφάλαια του βιβλίου. Α, θα μπούμε και στα κεφάλαια. Επιγραμματικά, δεν θα τα αναφέρουμε όλα. Εγώ ξεκίνησα τις εκδρομές στα τέλη της δεκαετίας του 90 με ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας, το Βίκτορα τον Κανελόπουλο. Ήταν στην ομάδα των Σοφών, στο Jimny Club, το πρώτο Jimny Club GR. Με πήρε δια της βίας, μου είπε, έλα, έχω γνωρίσει κάτι καταπληκτικά παιδιά, κάνουμε βόλτες με τζιπ. Μα ποιοι είναι αυτοί τώρα στο ίντερνετ, τι παρέες είναι αυτές? Εμάς που τόσο πάρα πολύ διστακτικά. Ξεκίνησα με ένα Λάντα Νίβα και εγώ, παλιό, από αυτά με το μισό πορτμπαγκάζ, τα 1400 κυβικά, δεν 1600. Ήταν. 1600. Το παλιά. Ναι, τα 1600. Ναι, τα 1600, χωρίς υδραυλικό τιμόνι, χωρίς air condition. πήγαμε με αυτό στη Ροδόπη, πήγαμε αυτό στην Πίνδο, κάποια στιγμή πια το αυτοκίνητο δεν άντεξε άλλο, πήρα ένα 1700 πιο καινούριο, το κράτησα και αυτό καμιά δεκαριά χρόνια. Ήταν πραγματικά ένα αξιόμαχο αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν φοβόσουν να το βάλεις πουθενά, ένα αυτοκίνητο το οποίο σε έβγαζε αυσπροπρόσωπο ή αυσπροπρόσωπο σε οποιοδήποτε εμπόδιο. Τον καιρό εκείνο, μέχρι και πολύ τελευταία χρόνια, οι γυναίκες οδηγοί, οι γυναίκες που οδηγούσαν τα δικά τους αυτοκίνητα και ακολουθούσαν τις παρέες της εποχής εκείνης, ήταν ελάχιστες, με βλέπανε σαν περίεργο φαινόμενο. Είχα πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία με κάποιους. Κάποιοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, εφόσον περνάς το εμπόδιο, άντρας γυναίκα δεν κάνει διαφορά. Και έτσι έκανα πάρα πολύ καλούς φίλους.
πάρα πολλά παιδιά τα οποία με τόσα χρόνια μετά εξακολουθούμε να είμαστε φίλοι και να έχουμε εκτίμηση, ας πούμε, μεταξύ μας ο ένας και τον άλλον. Όπως επίσης αντιμετώπισα και πάρα πολλά προβλήματα. Θα έρθει και αυτή. Δηλαδή, εκ προημίου ότι αυτή δεν θα τα καταφέρει. Εμάς, πιπτώσει, αυτό το πράγμα ποτέ δεν με ενόχλησε. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι μωρέ λες να μην τα καταφέρω. Δεν πέρασε ποτέ αυτό το πράγμα από το μυαλό. Είχες και άξιο συνοδηγό, άξια συνοδηγό. Τη σκυλίτσα μας. Τη σκυλίτσα. Ναι, είχα και μια υπέροχη σκυλίτσα συνοδηγό. Νομίζω ότι η Σούση έχει γράψει ιστορία στην τετρακίνηση και αν υποτεθεί ότι εμένα με ξέραν, με μάθανε πολύ, γιατί όπως είπα ήμουνα η μοναδική γυναίκα, ήμουνα αξιοπερίεργο φαινόμενο δηλαδή. Φαντάζομαι ότι το σκυλί το οποίο έτρεχε χιλιόμετρα τον καιρό που ήταν νέα, έτρεχε μπροστά από το κομβόι, ήθελε να είναι πρώτη. Ήθελε να είναι μπροστά από τον πρώτο, δεν έπαιζε ρόλο σε ποια θέση ήμουν εγώ, έπρεπε να είναι μπροστά από τον πρώτο. Έτρεχε μέχρι και 40 χιλιόμετρα. 40 χιλιόμετρα τη μέρα. 40 χιλιόμετρα τη μέρα. Στις ναι. Λάσπες και το κρύο. Ναι, το δε χιόνι ήταν η μεγάλη της αδυναμία. Ναι. Επομένως αυτή είναι η σχέση μου με την τετρακίνηση. Ξεκίνησα καθαρά από αγάπη. Ξεκίνησα καθαρά από αγάπη για την περιπέτεια. Μου αρέσει πάρα πολύ η περιπέτεια. Την αγαπώ, τη λατρεύω, με τραβάει, με ζωντανεύει. Επαγγελματικά, τέλος πάντων έχω σπουδάσει οικονομικά, αλλά εμάς επιπτώσει δούλεψα σαν δημοσιογράφος πολλά χρόνια. Είχα εκπομπή στην τηλεόραση, έχω γράψει σε περιοδικά, έχω δουλέψει στην ΕΡΤ. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η αγάπη μου με την επικοινωνία και βεβαίως η ευκολία μου με το γράψιμο και ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου το έχω γράψει εγώ. Ο Γιάννης μου κρατούσε το χέρι όταν λέω το έχω γράψει εγώ. Εμάς με τόση η ύλη ήταν κοινά αποδεκτή. Αυτά. Συνεχίζω να αγαπώ την τετρακίνηση, συνεχίζω να αγαπώ τις εκδρομές. Και από εδώ και στο εξής είναι πολλά χρόνια που μαζί με τον Γιάννη δεν χάνουμε ευκαιρία να βγούμε από την πόλη, να πάρουμε το Jeep, το Mercedes, το Gear που έχουμε τώρα, το οποίο το έχουμε μετατρέψει έτσι ώστε να μπορούμε να κοιμόμαστε μέσα. Έχουμε κανονικά κρεβάτια, έχουμε σόμπα, βεμπάστο, έχουμε ψυγείο, έχουμε νερό, έχουμε κουζίνα. Ναι, τέλος πάντων, πραγματικά αξίζει να το δείξουμε κάποια στιγμή. Και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και επίσης όλη αυτή την εμπειρία, ο καθένας τη δική του, αλλά και την κοινή μας εμπειρία, την έχουμε καταθέσει σε αυτό το βιβλίο. Εκτός από όλα αυτά που είπαμε, τα πώς, τα τι, τα γιατί κτλ., μέσα στο βιβλίο θα βρείτε και πάρα πολλές προσωπικές μαρτυρίες, πάρα πολλά παθήματα που μας γίναν μαθήματα και γι' αυτό και τα αναφέρουμε, πάρα πολλά μικρά κόλπα τα οποία κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, τα οποία τα ανακαλύψαμε με τον δύσκολο τρόπο, τα έχουμε καταγράψει. Επομένως, δεν θα βρει κανείς εδώ πέρα μέσα μια ξερή γνώση, κάντε αυτό, κάντε εκείνο, αυτό γίνεται έτσι, αυτό γίνεται εκείνο, τόση πίεση στα λάστιγα, τόσο κοντά διαφορικά εκεί, μπλοκέ μπροστά, εκεί. Θα τα βρείτε και αυτά, θα βρείτε όμως και πολλά μικρά μυστικά και tips που θα σας κάνουν να αγαπήσετε ακόμη περισσότερο αυτό το πράγμα που εμείς αγαπάμε τόσο. Ακριβώς, ακριβώς έτσι, Ξένια. Είναι τουλάχιστον τα μισά, για να μην πω τα 3/4 του βιβλίου, είναι γνώση και εμπειρία την οποία αποκτήσαμε οι ίδιοι, βλέποντας βέβαια και από τους προηγούμενους από εμάς, δεν είναι φίβρα με τον τροχό. Σε καμία περίπτωση. Πάντως το γεγονός, όλη αυτή η γνώση είναι μια γνώση που τον έχει ο καθένας. Ένας, οποιοσδήποτε από τους φίλους που μας βλέπουν, που ασχολείται χρόνια με την εκτός δρομοδήγηση, που έχει κάνει τις εκδρομές του, που έχει πάει τις βόλτες του, που έχει γράψει τα χιλιόμετρά του, πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα που λέγονται, που είναι γραμμένα εδώ πέρα μέσα, τα ξέρει αναμφισβήτητα. Αυτό το οποίο προσφέρει αυτό το βιβλίο είναι ότι όλα τα πράγματα είναι συγκεντρωμένα, είναι ταξινομημένα. Κάποια στιγμή θέλεις να ανατρέξεις, μπορείς, θέλεις να εξηγήσεις κάτι, υπάρχει, θέλεις να δείξεις ένα σχήμα, πώς δένουμε, πώς ρυμουλκούμε, πώς περνάμε μια τροχαλία σε ένα δέντρο. Υπάρχουν οι φωτογραφίες, υπάρχει η εξήγηση. Αυτό είναι που κάνει αυτό το βιβλίο περισσότερο χρήσιμο από οτιδήποτε άλλο, νομίζω. Ναι, και αυτό εδώ όλη η κουβέντα έτσι όπως έχει έρθει προσδιορίζει και γιατί το γράψαμε το βιβλίο. Το βιβλίο δεν το γράψαμε γιατί είχαμε προσωπική έπαρση να γίνουμε συγγραφείς. Η Ξένια έχει γράψει και άλλα βιβλία νωρίτερα, δεν είχε τέτοιες ανάγκες. Εγώ στον επιστημονικό κόσμο έχω αναγνωριστεί πάνε και κάποια χρόνια βέβαια τώρα. Δεν ήταν αυτό που μας έλειπε. Όμως
επειδή έχουμε έναν σχετικά μεγάλο κύκλο γνωστών, μπαίνοντας μέσα σε αυτό το χώρο αρχίζουν πώς κάνω αυτό, πώς κάνω το άλλο, πώς μαθαίνω, και βρήκαμε τους εαυτούς μας να επαναλαμβανόμαστε σε κάθε εκδρομή, σε κάθε παρέα, να λέμε ξανά και ξανά αυτά που ξέρουμε, αυτά που έχουμε μάθει κι εμείς, και είπαμε να τα μοιραστούμε με πιο ωραίο τρόπο. Ξεκίνησε η συλλογή του υλικού σαν μία προσωπική μας προσπάθεια να κωδικοποιήσουμε αυτά τα πράγματα τα οποία ήδη ξέραμε. Να καταγράψουμε αυτά τα πράγματα, να έχουμε μέσα στην πόρτα του αυτοκινήτου μας 5 σημειώσεις για να μην χανόμαστε στην δύσκολη στιγμή και στο τι πρέπει να γίνει, ένα checklist, να το πω έτσι. Γι' αυτό και μέσα στο βιβλίο έχει πάρα πολλές checklist, λίστες που τι πρέπει να γίνει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Έτσι ξεκινήσαμε, και ξεκινώντας για να φτιάξουμε το δικό μας προσωπικό αρχείο, βρεθήκαμε με ένα τεράστιο υλικό και είπαμε, αυτό το υλικό κρίμα δεν είναι, μήπως να το μοιραστούμε με τους φίλους μας που ούτως ή άλλως ενδιαφέρονταν. Έτσι λοιπόν το κάναμε. Ναι, δεν είναι από... Οπότε όσοι θέλετε να μάθετε ένα κάρο πράγματα, μπορείτε να το αποκτήσετε, και επίσης μπορείτε να το αποκτήσετε για να το δώσετε σε κάποιον άλλο που θέλει και αυτός να μάθει, αλλά εσείς δεν έχετε το χρόνο ή τη δυνατότητα να του μεταφέρετε τις δικές σας γνώσεις. Και επίσης κάποιος που... Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Παράδειγμα, ο φίλος μου ο Χρήστος σε προηγούμενη εκπομπή, παλιός ο Φρόντερ, πήρε 2 βιβλία για να το δώσει στα 2 του παιδιά. Ο Χρήστος Τσιμπούκης. Χρήστος Τσιμπούκης, για να τους δώσει μια δομημένη καταγραφή των πραγμάτων. Είναι κάτι που ίσως είναι περιττό για τον Χρήστο, για τον κάθε Χρήστο. Αλλά αυτό δείχνει για κατ' εμέ το σωστό δρόμο. Δηλαδή πρώτα ρίχνεις μια ματιά, διαβάζεις και μετά αποκτάς την εμπειρία από τους ανθρώπους. Να πούμε... Πού το βρίσκει κανείς, αν και νομίζω ότι τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ας πούμε πού το βρίσκουμε και να κλείσουμε, ή να θες να έχεις να πούμε κι άλλα. Ναι, θα έλεγα να πούμε κάτι άλλο και στο τέλος να πούμε πού το βρίσκουμε. Εγώ θα έλεγα να αναφέρουμε επιγραμματικά τα κεφάλαια, έτσι για να έχει ο κόσμος μια εικόνα του τι περίπου θα περιμένει να διαβάσει. Μετά την εισαγωγή, στο πρώτο κεφάλαιο είναι η προετοιμασία εκδρομής. Δηλαδή, πριν το σχεδιασμό της εκδρομής, τι χρειάζεται να ξέρουμε, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για να σχεδιάσεις μια εκδρομή. Θέλεις να πας κάπου, δεν μπαίνεις στο αυτοκίνητο και λες τώρα θέλω να πάω στα Μετέωρα. Και τώρα, αυτά πρέπει να έχουν ξεκινήσει από πριν. Εννοείται ότι όταν θέλεις να πας στα Μετέωρα από την Εθνική Οδό, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Και πάλι αλλά όταν... χρειάζεται. Έστω, ναι, εντάξει, να ξέρεις προς τα πιάκα, δεν θα πας νότια, θα πας βόρεια, αυτό εννοείς. Αλλά όταν, ας πούμε, θέλεις να κάνεις μια εκδρομή εκτός δρόμου και πεις ότι θα πατήσω το δυνατόν λιγότερο για άσφαλτο, τότε ναι, πραγματικά χρειάζεται ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του προκειμένου να κάνει ένα τέτοιο εγχείρημα. Και ειδικά αν πρόκειται για μια ομάδα όπου πρέπει κάποιος να ηγείται. Ένας αρχηγός που λέμε σε εισαγωγικά. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει πάλι με την προετοιμασία της εκδρομής. Είναι αυτά που είπαμε πριν. Χάρτες, GPS, αποκωδικοποιούνται όλα αυτά τα πράγματα και έτσι δεν είναι μαγικές και άγνωστες λέξεις. Στο τρίτο κεφάλαιο είναι η προετοιμασία του αυτοκινήτου. Δηλαδή πριν ξεκινήσεις για σέρβις του. Τεχνικός έλεγχος, επάρκεια στα καύσιμα, τι σημαίνει αυτό. Και για περίπτωση κακοκαιρίας, ας πούμε χιονόπτωση και τα λοιπά, πρέπει να κάνεις ιδιαίτερες προετοιμασίες. Γενικά, ανάλογα με τον καιρό, πρέπει να έχεις ιδιαίτερη προετοιμασία στο αυτοκίνητο. Τέταρτο κεφάλαιο, εξοπλισμός για το αυτοκίνητο. Δηλαδή, είτε πας μόνος, είτε πας με μια μεγαλύτερη παρέα, πρέπει να έχεις κάποια πράγματα. Μέσα εκεί... Μάντες, φτιάρια... φαρμακείο. Εμείς ξεκινάμε από τις ραδιοεπικοινωνίες. Γιατί όταν ταξιδεύεις με παρέα, σίγουρα χρειάζεσαι κάποιο μέσο να μιλάς με τους άλλους. Τα κινητά δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Ένα PMR, ας πούμε, από το Jumbo για κάποιον που ξεκινάει, το οποίο έχει 10 ευρώ το ζευγάρι, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Να μπορεί να μιλάει το ένα αυτοκίνητο με το άλλο, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνεις κινητή τηλεφωνία και χωρίς να εξαρτάσει από το έχει ή δεν έχει δίκτυο. Ναι. Που είναι αποφασιστική σημασία. Παιδιά, θα στρίψουμε. Ώσπου να πάρεις το κινητό, έφυγε στροφή. Χρειάζεσαι κάποια μορφή και βέβαια, επικοινωνία. Ναι. Και βέβαια και μερικά πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει. Ας πούμε τα VHF που λένε, πάρε, τα έχουν οι κυνηγοί, τα έχουν οι ψαράδες, τα έχουν όλος ο κόσμος, απαγορεύονται.
Δεν το λέω για να σας μαλώσουμε, το λέμε γιατί έτσι και σας πιάσουν να τα χρησιμοποιείτε, μπορεί να σας πάρουν το αυτοκίνητο για πλάκα. Πέραν των άλλων ποινών και προβλημάτων. Στον εξοπλισμό είναι πάρα πολλά πράγματα, δεν θα μπούμε τώρα σε όλα αυτά τα επιμέρους. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αφού μιλήσαμε για το αυτοκίνητο, μιλάμε για τον ατομικό εξοπλισμό. Τι θα φορέσουμε? Πας στο βουνό και δεν πας όπως πας στην παραλία. Ας υποθέσουμε όταν πάει κανείς στα χιόνια ή όταν ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει χιόνια, όταν ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει κρύο στο βουνό, δεν φοράς ποτέ τζιν. Το τζιν είναι το χειρότερο ρούχο για το βουνό. Είναι βαμβακερό, παγώνει και όταν λέμε παγώνει εννοώ κρυσταλλιάζει. Πιάνει πάγο κανονικά και δεν σε προστατεύει καθόλου. Επομένως, η πρώτη σκέψη που έχει κανείς όταν θα πάει μια εκδρομή είναι να βάλω ένα τζινάκι, να βάλω ένα πουλοβεράκι και να πάω. Βεβαίως, αλλά όχι στο βουνό το χειμώνα. Παπούτσια. Αυτό, παπούτσια, σκουφιά, γάντια, όλα αυτά πρέπει κανείς να ξέρει τι χρειάζεται για το κάθε μέρος. Και επίσης πώς θα ντυθείς, τι θα βάλεις. Τι θα βάλεις, τι θα βγάλεις, πόσα πρέπει να κουβαλήσεις από όλα αυτά. Το μπουφάν, να είναι αδιάβροχο, τι είναι αδιάβροχο μπουφάν, ποιο μπουφάν είναι αυτό. Αυτά τα μπουφάν, τα αδιάβροχα που φοράμε στην πόλη μας προστατεύουν στο βουνό. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία κανείς πρέπει να ξέρει όταν υποτίθεται ότι θέλει να κάνει να ασχοληθεί σοβαρά με το αντικείμενο. Έτσι δεν είναι. Αν πάει κανείς ένα Σαββατοκύριακο στα Ζαγόρια για να φάει στην ταβέρνα, δεν χρειάζονται αυτά που λέμε. Έκτο κεφάλαιο, μπαίνουμε τώρα στο θέμα της κατασκήνωσης. Ο εξοπλισμός κατασκήνωσης. Δεν αφορά τους πάντες. Πολλοί θα πάνε για μια εξόρμηση ημερήσια στο βουνό, αλλά αυτοί έχουν χάσει για μένα το μισό παιχνίδι. Η χαρά της κατασκήνωσης, άμα γίνει σωστά, γιατί αν γίνει στραβά είναι μια δραματική εμπειρία που ο καθένας ακούει κατασκήνωση και γυρίζει και τρέχει. Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν και φίλοι, πολλοί φίλοι, γνωστοί, ούτε ένας ούτε δύο, που τους λένε αχ να έρθουμε μαζί σας, ναι, αλλά να έχετε αυτό, να έχετε εκείνο, να έχετε τ' άλλο. Αν δεν έχετε, πείτε μας να βρούμε από την παρέα, δεν χρειάζεται να αγοράσει κανείς για να δοκιμάσει, δανείζεται, κάνει τα πειραματά του. Αν κανείς δεν λάβει υπόψη του ορισμένους βασικούς κανόνες, αυτή η εμπειρία είναι η μία και μοναδική και δεν θα υπάρξει άλλη. Το κρύο στο βουνό είναι απίστευτο. Πόσο πέφτει θερμοκρασία κάθε... Κάθε 300 μέτρα έχουμε 1-2 βαθμούς Κελσίου κάτω. Οπότε, συν τη νύχτα... 300 μέτρα στο υψόμετρο. Στο υψόμετρο. Ναι. Συν τη νύχτα που πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία. Δηλαδή, όταν στην πόλη έχει 20 βαθμούς, επάνω στην κορφή του βουνού μπορεί να έχει κοντά στο 0. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές. Είναι πολύ επιπόλαιο να πει κανείς, άνοιξη, είναι φθινοποράκι, είναι... Ας πεταχτούμε μέχρι την Πάρνηθα ή δεν ξέρω, λέω εγώ εδώ που είμαστε στην Αθήνα, ένα κοντινό βουνό. Δεν θα πάμε και ψηλά, 800 μέτρα υψόμετρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βράδυ πέφτουν μύτες στα 800 μέτρα υψόμετρο. Ιδιαίτερα αν έχει νερά κοντά, αν έχει δάσος κοντά, αν έχει υγρασία το συγκεκριμένο μέρος, είναι πολλά πράγματα που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη. Ακριβώς. Και το αυτό το οποίο οι περισσότεροι παραβλέπουν είναι ότι στην κατασκήνωση, όταν κατασκηνώσει με σκηνή εδάφους, το κρύο δεν έρχεται από πάνω, το κρύο έρχεται από κάτω. Είναι πολύ πιο σημαντικό να έχεις ένα πάρα πολύ καλό υπόστρωμα που θα σε προστατεύσει από το παγωμένο έδαφος, παρά να έχεις ένα καλό υπνόσακο που θα σε προστατεύσει από τον κρύο αέρα όταν η πλάτη σου θα γίνει παγάκι. Ακουμπώντας την παγωμένη γη. Αυτά και άλλα πολλά, έτσι. Αυτά και μάλιστα με τρόπους και κόλπα, πατέντες που λέμε στην καθημερινή, τα οποία μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς οικονομικά, χωρίς να ξοδευτεί και να πηγαίνει να ψάχνει στα καλύτερα μαγαζιά τις καλύτερες επιλογές υλικών. Ειδικά οι πατέντες της ξένιας, στο αντίσκηνο. Κεφάλαιο 7. Εδώ τώρα είναι λιγάκι ένα, ας το πούμε, κεφάλαιο κατά με λίγο υποχρεωτικό. Είναι κάντε το ταξίδι σας ευχάριστο. Ναι, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο ο Γιάννης δεν ήθελε να γραφτεί. Μιλάει για παιδιά, πώς θα... Σκυλιά, αποσκευές, φόρτωμα, μιλάει για παιχνίδια, μιλάει για με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να διασκεδάσει αυτόν τον ανιαρό νεκρό χρόνο που χρειάζεται για να μεταφερθείς από το ένα μέρος στο άλλο. Γιατί μπορεί να ξεκινήσουμε από την Αθήνα για να πάμε καλή ώρα στα Ζαγόρια, αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να πάμε από την Αθήνα μέχρι τα Γιάννενα μέσω της Εθνικής Οδού. Ακριβώς. Όταν έχουμε μικρά παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, αυτή η διαδρομή πολλές φορές γίνεται αφόρητη. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην γίνει αυτό το ταξίδι εφιάλτης? Μπαμπά, πότε φτάνουμε? Μαμά, πόση ώρα έχουμε? Σκάζε και κολύμπα. Αντιμετωπίστε όλα αυτά. Όπως επίσης και το θέμα του σκυλιού στο ταξίδι το μακρινό.
Είναι και αυτό ένα αντικείμενο το οποίο εξένια το έχει χειριστεί εξαιρετικά. Ναι, και με ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί όπως είπαμε είχα σκυλί και πρέπει οπωσδήποτε... Είχες πολλά σκυλιά. Πολλά σκυλιά, πάντα. Το τελευταίο το σκυλί το οποίο ήταν και βασικό, ήταν ο Φρόντ σκυλί. Ναι, είναι ένα κεφάλαιο με ιδιαίτερη ευαισθησία από πλευράς μου. Άμα δεν συμφωνείτε, θα μου το πείτε. Ένα email και πείτε μας τη γνώμη σας. Κεφάλαιο 8. Μπαίνουμε στο ζουμί, στο ψητό. Εκτός δρόμου οδήγησης. Τι κάνουμε, τι είναι εκτός δρόμου οδήγηση, γενικές οδηγίες, κανόνες, πλαγιές, ποτάμια, λάσπες, χαλίκια. Πώς περνάμε κάθε εμπόδιο. Πώς περνάμε κάθε εμπόδιο, ναι. Και όταν λέμε πώς περνάμε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το περάσεις. Μιλάμε για τη μέθοδο που είναι η πιο ασφαλής. Μέταλλο στο μέταλλο. Όχι, η πιο ασφαλής, η πιο εύκολη και χωρίς να κάνεις ζημιές στο αυτοκίνητό μας και κυρίως να μην κάνεις ζημιές και στο περιβάλλον. Κεφάλαιο 9. Extreme καταστάσεις. Extreme καταστάσεις για προχωρημένους. Τώρα αυτά το γράψαμε ξεχωριστό, γιατί αν κάποιος καινούριος θα αντιμετωπίσει στις πρώτες οδηγίες για εκτός δρόμου οδήγηση, μόλις το διαβάσει θα πετάξει το βιβλίο και θα πάει να μείνει σε ένα ξενοδοχείο και δεν θα θέλει ούτε να ξαναδεί χωματόδρομο. Μιλάμε δηλαδή για τον παράγοντα του καιρού, χιόνια και ακραίες καταστάσεις, πάγους, πλημμύρες, ποτάμια, αέρας, αέρας όχι ένα αεράκι, μιλάμε για θύελες. Και μετά πάμε στο recovery, έτσι, στην ανάκτηση. Και μετά πάμε στο 10. Κεφάλαιο 10, εφόσον έχετε κάνει extreme καταστάσεις, κάποια στιγμή θα έχετε κολλήσει οπωσδήποτε. Και extreme να μην κάνεις. Αν πας να περάσεις ένα λασπωμένο δρόμο και δεν περάσεις με αυτοπεποίθηση, αν δεν περάσεις ακολουθώντας τις βασικές ροδιές που είναι χαραγμένες κάτω, εάν δηλιάσεις και ακόψεις γκάζι στη μέση της διαδρομής, οι πιθανότητες να κολλήσεις είναι πάρα πολλές ανεξαρτήτως οχήματος. Το καλό αυτοκίνητο δεν σε βγάζει από τις δυσκολίες. Είναι ο καλός οδηγός μπορεί να βγει από μια δύσκολη κατάσταση ακόμα και αν έχει ένα μέτριο αυτοκίνητο. Αλλά ένας μέτριος οδηγός με ένα καλό αυτοκίνητο δεν είναι σίγουρο ότι θα βγει. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Όλα τα αυτοκίνητα κολλάνε, ακόμα και τα τάγκ. Δεν υπάρχει όχημα σε αυτόν τον πλανήτη που να μην μπορεί να κολλήσει. Και εδώ βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι δεν υπάρχει εμπόδιο, δεν υπάρχει αυτοκίνητο το οποίο περνάει όλα τα εμπόδια. Όσο και αν το ψηλώσεις, όσο και αν το σηκώσεις, όσο και αν μεγαλώσεις τους τροχούς, πάντοτε θα βρεθεί ένας ψηλότερος βράχος. Είναι πάρα πολύ απλό. Ακριβώς. Επομένως. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Ανάκτηση οχήματος αφορά το θέμα του αν έχεις κολλήσει ή έχεις εγκλωβιστεί κάπου, οπουδήποτε. Δεν σημαίνει ότι έχεις κολλήσει, μπορεί να έχεις εγκλωβιστεί ανάμεσα σε δέντρα, σε βράχια, μέσα σε ένα ποτάμι, χωρίς να έχει κολλήσει το αυτοκίνητο 100%. Ή τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί. Έμεινες από βενζίνη, άνθρωπος είσαι, μπορεί να κάνεις λάθος. Μένεις από βενζίνη στη μέση του πουθενά, τι γίνεται? Τι γίνεται? Παθαίνεις βλάβη στη μέση του πουθενά. Έχουμε πάθει βλάβη στη μέση του πουθενά. Πολλές φορές. Θυμάσαι που κόπηκε το ακροτήμονο. Πού ήταν, στην Άρτα? Πάνω από τη λίμνη Κρεμαστών. Νύχτα, δηλαδή, μιλάμε για μια ιστορία που θα μπορούσε να γράψει ένα επεισόδιο τηλεοπτικό. Σε αυτή την περίπτωση, μας κάνει πάσα στο επόμενο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 11, που λέει διαβίωση στη φύση. Το οποίο δεν είναι το ίδιο με την κατασκήνωση, γιατί όταν λέμε διαβίωση στη φύση, στην κατασκήνωση, σημαίνει ότι το έχω οργανώσει, έχω τη σκηνή μου και πάω γιατί θέλω να μείνω στην κατασκήνωση. Εδώ πέρα μιλάμε για διαβίωση στη φύση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς εφόδια. Και normal καταστάσεις, δηλαδή του πώς διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα που έχω μαζί μου, ό,τι υπάρχει μαζί μου. Και βέβαια και extreme καταστάσεις που είπε η Ξένια, μιλάμε για επιβίωση πια. Δεν είναι διαβίωση, είναι επιβίωση. Αυτό είναι το κεφάλαιο 12. Ναι. Και τα δύο μαζί. Επίσης μιλάμε για μαγείρεμα, μιλάμε για φωτιά, αυτά που είπαμε πριν, μιλάμε για τη διαχείριση των σκουπιδιών, μιλάμε τι γίνεται αν συναντήσουμε άγρια ζώα. Όλοι ρωτάνε, μα δεν έχει αρκούδες? Έχει αρκούδες, αλλά η αρκούδα δεν έχει την όρεξή σου. Η αρκούδα σε φοβάται περισσότερο από ό,τι τη φοβάσαι εσύ και όλα τα αγρίμια. Και μακάρι να δούμε αρκούδα, μακάρι να δούμε αρκούδα στο βουνό, ποτέ δεν θα έρθει δίπλα σου, θα είναι στην απέναντι ράχη και θα σε κοιτάει. Και είναι ένα πραγματικά ευχάριστο συναπάντημα να δεις κάτι τόσο σπάνιο. Και λύκο θα δεις και φίδια θα πετύχεις. Τσακάλια θα ακούσεις τη διπλανή ράχη. Δεν έπεται ότι θα σου επιτεθούν. Σε καμία περίπτωση το άγριο ζώο δεν θα σου επιτεθεί στα καλά καθούμενα. Με όλη αυτή τη φασαρία που κάνουμε, τόσοι άνθρωποι, τα αυτοκίνητα, τα φώτα, τα γέλια, οι φωτιές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου επιτεθεί ένα άγριο ζώο. Δεν μιλάμε για τη σαβάνα που θα σε περιτριγυρίσει ένα κοπάδι λένες. Έτσι, μιλάμε για τα ελληνικά βουνά, παιδιά, να ξέρουμε τι λέμε.
Ναι, να βάλουμε ένα αστεράκι εδώ, ένα αστερίσκο. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να προσκαλέσεις εσύ το άγριο ζώο, κυρίως με το θέμα της τροφής. Όλα αυτά τα ζώα έλκονται από τις τροφές. Θα έρθει αφού... Διαβάστε στο βιβλίο αφού για αυτά. Έχεις, έτσι, αφού έχεις τελειώσει την κατασκήνωση και αφού έχεις τουμπανιάσει και πέσεις να κοιμηθείς και αφήσεις τα αποφάγια και τα ψητά εκτεθειμένα, βέβαια, θα έρθουν όλα τα ζώα του βουνού και του λόγκου. Θα έρθουν όλα από τα ποντίκια, τις αλεπούδες, τα πάντα. Εννοείται. Και ας μην μείνουμε σε αυτά που μπορεί να σας φοβήσανε λίγο. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο 12, καταστάσεις έκτακτες ανάγκης. Το είπαμε για τις... Δεν το είπαμε όλο γιατί έχει και πρώτες βοήθειες. Ναι, σωστά. Έχει ψυχολογία και πώς λειτουργεί σε αυτή. Και κυρίως του πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις την κατάσταση ψυχολογικά και με ψυχραιμία. Αυτό είναι που θα δώσει λύση σχεδόν σε όλα. Οι έκτακτες καταστάσεις δεν είναι ότι έπεσες και χτύπησες μόνο. Έμεινε το αυτοκίνητο στο πουθενά, δεν έχεις επικοινωνία. Πανικοβλήθηκε η γυναίκα του κουκουνιάδου και... Οτιδήποτε. Ναι. Οτιδήποτε. Πρόχειρα καταφύγια και τα λοιπά. Ναι. Αν χαθήκατε, αν έχετε ακινητοποιηθεί και δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε με καμία περίπτωση, πρόχειρα καταφύγια στο αυτοκίνητο, διαβάζω στοιχειώδη πράγματα. Πώς θα τραβήξεις την προσοχή των συνεργείων διάσωσης. Το πάμε στα άκρα. Ναι. Κεφάλαιο 13. Τώρα μπαίνουμε σε αυτό που λέγαμε, στο αυτοκίνητο αυτό καθ' αυτό, έτσι. Κεφάλαιο 13, ναι, είναι ουσιαστικά πράγματα τα οποία λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι, αλλά καλό είναι να εστιάσουμε στο κομμάτι του off-road, του εκτός δρόμου. Δηλαδή, μικρό, μεγάλο, βαρύ. Πώς επιλέγουμε ένα αυτοκίνητο? Πήγαμε σε μια αντιπροσωπεία, σε μια βιτρίνα ή ανοίξαμε ένα περιοδικό και είδαμε ένα ωραίο. Α, ωραίο, είναι γυαλιστερό, ψηλό, δείχνει μάχημο, το αγοράζουμε. Κάθε ένα έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Δηλαδή, μεγάλο και βαρύ. Και τη χρήση για την οποία το θέλουμε. Μπράβο. Μικρό και μεγάλο τι και ελαφρύ. Τι ταξίδια κάνουμε, πόσα χιλιόμετρα, πόσα μέλη έχει η οικογένεια, τι πράγματα κουβαλάμε, τι χόμπι έχουμε. Τι σηκώνει η τσέπη μας, σε ποια περιοχή ζούμε, γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν προβλήματα με τα καύσιμα, αέριο, βενζίνες, πετρέλαια. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του. Και βέβαια έχουμε και στοιχειωδώς ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, απλά μαθήματα μηχανολογίας, μπλοκέ, τετρακίνηση, τι είναι όλα αυτά, για να έχει κάποιος μια στοιχειώδη εικόνα, αυτά με επιφύλαξη πάντα γιατί αλλάζουν ραγδαία όπως είπαμε. 14ο κεφάλαιο, κοντεύουμε, μην αγκομαχάτε. Τα ελαστικά. Τα ελαστικά είναι, αξίζει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, γενικά πάντα. Και περισσότερο. Καταρχήν στα φόρα οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν όσον αφορά τα λάστιχα. Θυμάσαι τη λάστιχα, να βάλω για πόσο, αυτό να το φαρδίνω, να το ψηλώσω, να το κοντίνω, μαλακό, σκληρό, εκτός δρόμου, all terrain, όλα αυτά. Και επίσης οι πιέσεις. Τα πάντα. Διαστάσεις, πιέσεις, πώς διαβάζονται οι κωδικοί στα λάστιχα, ζάντες, αν θα είναι πρωτογενή ή αναγωμωμένα. Και την κατάλληλη πίεση. Όλα αυτά είναι ίσως το πρώτο πράγμα για έναν ο οποίος βγαίνει εκτός δρόμου. Κεφάλαιο 15, ίσως ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είναι οι βελτιώσεις που κάνουμε. Πήραμε το αυτοκίνητο ή το βρήκαμε μεταχειρισμένο ή το πήραμε καινούριο και αρχίζουμε και το βελτιώνουμε για να το φτάσουμε σε ένα λειτουργικό επίπεδο το οποίο να μας ικανοποιεί. Λειτουργικό επίπεδο να ικανοποιεί ποιον, γιατί και πού. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο επίσης έχει επιμεληθεί ο Γιάννης και έχει γράψει ο Γιάννης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και βέβαια αφορά όλες αυτές τις άγνωστες λέξεις, ψηλώματα, body lift, μπλοκέ μπροστά, μπλοκέ πίσω, αργά, κοντά, ηλεκτρολογικά, τα πάντα όλα. Δηλαδή, σνόρκελ, ναι, μπαταρίες, αυτά τα πράγματα που μπορεί να στοιχήσουν ένα αυτοκίνητο ακόμα. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Και εκείνο που είναι σημαντικό να έχει κάποιος έτσι μια εικόνα με ποια σειρά της ξεκινάει τις βελτιώσεις. Δηλαδή από τι αρχίζεις και πού καταλήγεις. Δεν ξεκινάς από τους προβολείς. Εξαρτάται τι θέλεις. Δεν ξεκινάς από roll cage. Διαβάζω έτσι λίγο τι θέλεις. Μα όχι, ποτέ δεν ξεκινάς από roll cage. Άμα θέλεις να κυκλοφορείς στην Αθήνα και να παριστάνεις τον άγριο απαγορεύεται off-roader, θα βάλεις και προβολής, θα βάλεις και roll cage, θα βάλεις και ό,τι θα βάλεις και έξτρα κεραίες και ας μην έχουν τίποτα από κάτω. Ναι. Να το κάνεις, να φαίνεται. Και αν επιτρέπονται όλα αυτά και αν περνάνε εκταίο. Τώρα πιάνε. Είναι και από παλιά. Και κλείνουμε τώρα, γιατί είναι τεράστιο αυτό το κεφάλαιο, θα μπορούσαμε να μιλάμε άπειρη η ώρα. Τελευταίο κεφάλαιο 16, η μεγάλη τετρακίνητη οικογένεια. Το οποίο το έχει γράψει. Το οποίο είναι ένα
χιουμοριστικό. Μία ομάδα από πραγμάτων. Καθαρά όπως... χιουμοριστικό. Όχι, όχι, έχει και την οδήγηση σε κομβόι, δηλαδή συμπεριφορές μέσα σε, σε μια τετρακίνητη οικογένεια. Και βέβαια έχει και ένα χιουμοριστικό τελείωμα το βιβλίο, το οποίο το έχει γράψει ο Black Chris. Ο Γιώργος ο Black Chris, Καρακίτσος το κανονικό του όνομα, Black Chris είναι το υποκοριστικό, τον οποίο και ευχαριστούμε ξανά και ξανά για τα είδη των τετρακίνητων. Έχει πάρα πολύ πλάκα, πιστεύουμε ότι αξίζει να το διαβάσετε. Αυτά. Αυτά είναι ο Λίγης. Το βιβλίο πού το βρίσκουμε, Ξένια? Το βιβλίο το βρίσκουμε στο Facebook, καθαρό όμως οδηγός τετρακίνητων αποδράσεων, υπάρχει σελίδα στο Facebook, μπορείτε από εκεί να το παραγγείλετε. Μπορείτε να το βρείτε στο offroader.gr, υπάρχει ειδικό κουτάκι που μπορείς να το αγοράσεις από εκεί. Μπορείς να το βρείτε στις 4x4 εκδρομές.gr, πάλι υπάρχει κουτάκι που μπορείτε να το αγοράσετε. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε ελεύθερα, αν την θέλετε, θα την πω. Μπορείτε, μιλάω για τα ηλεκτρονικά πρώτα. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε ελεύθερα, υπάρχει σε πάρα πολλά βιβλιοπωλεία σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Και επίσης, αν θέλετε και είστε στην Αθήνα και είστε κοντά στο κέντρο, στην Ανάβαση, το οποίο είναι ένα βιβλιοπωλείο και μια εταιρεία η οποία στηρίζει το off-road με πολύ ωραίους χάρτες και πάρα πολύ ωραία ενημερωτικά βιβλία. Πολλά έχει βιβλία του αντικειμένου, πάρα πολλά. Εκεί θα βρείτε και το δικό μας. Η Ανάβαση βρίσκεται στην οδό Βουλής και Απόλλωνος στο Σύνταγμα. Αυτά, εκεί μπορείτε να το βρείτε. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ένα email ή να μας αφήσετε ένα μήνυμα εδώ, κάτω από, από το βίντεο αυτό που παρακολουθείτε τώρα, και να το ζητήσετε και να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Είναι πολύ εύκολο να σας το στείλουμε, οτιδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να το αποκτήσετε. Φιλικά. Ακριβώς. Φιλικά. Ακόμα και με τη δική μας υπογραφή, αν θέλετε να σας το αφιερώσουμε, μπορείτε να είστε σε επαφή μαζί μας, να σας το στείλουμε εμείς. Να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε όσους αντέξανε μέχρι τώρα να μας ακούνε. Ο Γιάννης είναι και λίγο φλίαρος. Ναι, είμαι λίγο. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Θα ανανεώσετε ραντεβού. Πώς θα κλείσουμε? Κλείνουμε αυτή την μετάδοση τη σημερινή. Η εκπομπή κάθε μας, Τετάρτη. Η εκπομπή μας είναι ως γνωστόν κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Live. Στο YouTube. Βάζετε τη λέξη offroader.gr. Θα σας κατευθύνει το YouTube στην κατάλληλη σελίδα. Θα τα βρείτε. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Ωραία. Να σας χαιρετήσω κι εγώ. Ελπίζω να τα πούμε ξανά. Έχουμε μια εκκρεμότητα. Δώσαμε μια υπόσχεση. Θα παρουσιάσουμε τον ΓΚΕ. Χάρηκα πολύ που ήμουν εδώ και τα είπαμε μαζί σε αυτό το διαφορετικό στήσιμο σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα και από μένα.